Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 15-24 ώρα πριν από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Και απόψε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις. Θα σας τις δείξουμε και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις. Αλλά έχουμε και μια γερμανική δημοσκόπηση που και αυτή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν πολύ βαρύ ανάμεσα στο Δημήτρη Σταμάτη, το Γιώργο Μουρούτη και το Χρύσανθο Λαζαρίδη. Είναι η τριάδα, η εξαπορήτων τριάδα του Αντώνη Σαμαρά. Πολλές οι διαφωνίες, πολλή η γκρίνια, πολλοί διαξηφισμοί. Τα νεύρα τεντωμένα στο Μέγαρο Μαξίμου, φίλες και φίλοι, εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης, που δείχνει πολύ δύσκολη για το σημερινό Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκυβέρνηση, φίλες και φίλοι, Σαμαρά Βενιζέλου, πληρώνει στις μέρες μας τη σκληρή πολιτική των 2,5 τελευταίων ετών, πληρώνει το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τα εκατομμύρια των φτωχών στην Ελλάδα, την απελπισία των ανθρώπων που δεν άντεξαν τα απάνθρωπα φορολογικά μέτρα, την οργή των νέων Ελλήνων που ο ένας στους δύο μέχρι 24 ετών δεν βρίσκει δουλειά, δεν βρίσκει εργασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νέοι μέχρι 24 ετών, ο ένας στους δύο δεν έχει δουλειά. Στα 2,5 τελευταία χρόνια μας κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μας κυβερνούν από το 1974 μέχρι σήμερα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μας κυβερνάει τα 40 τελευταία χρόνια και έχουν τη μέγιστη ευθύνη για τη σημερινή κατάντια της χώρας μας. Η εκτίμησή μου, φίλες και φίλοι, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και η προσδοκία των περισσότερων Ελλήνων είναι οι σημερινές εξαγγελίες από την πλευρά του κύριου Τσίπρα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι σημερινές λοιπόν εξαγγελίες τους, να μην μείνουν στα λόγια και να γίνουν πράξη για να επιστρέψει στην Ελλάδα η αισιοδοξία και το χαμόγελο. Έχω πολύ σημαντικούς καλεσμένους, θα σας τους παρουσιάσω αμέσως. Λείπει μόνο η κυρία Εύα Καηλή, ευρωβουλευτής, που τώρα εκτελεί και χρέη εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, ελιά. Δίπλα μου είναι ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος, διευθυντής του tvxs.gr και μας έχει φέρει και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Στέλιο, καλησπέρα. Γεια σου, Μιλή, καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Κίρτσο. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Σπύρος Χαλβατζής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στη Β' Περιφέρεια Αθηνών. Καλή επιτυχία, κύριε Χαλβατζή. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, κύριε Χαλβατζή. Ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης, συνάδελφός μου, υποψήφιος βουλευτής και αυτός σε αυτή τη μάχη με το ΣΥΡΙΖΑ στη Δεύτερη Περιφέρεια Αθηνών. Καλησπέρα. Αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνεις σε εθνικές εκλογές. Ναι. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Και ο κύριος Βασίλης Πατεράκης είναι υποψήφιος βουλευτής με την Τελεία στην Δεύτερη Περιφέρεια Αθηνών με τον Γκλέτσο, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί με τον Γκλέτσο, κύριε Πατεράκη. Σας. Καλησπέρα. Γιατί, κύριε Λιάτσο, ο κύριος Γκλέτσος εκπροσωπεί κάτι το καινούριο, το εντελώς καινούριο. Ναι, ναι. Το οποίο δεν το έχει συνηθίσει ακόμα ο κόσμος. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Αποστόλη, με τον οποίο είμαστε γνωστοί. Ενστερνίστηκα αυτά τα οποία πιστεύει. Ναι. Και θεώρησα σωστό ότι θα πρέπει να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια, ειδικά τώρα ναι. που οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Διότι ο κόσμος, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Έχει βαρεθεί να βλέπει συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους πολιτικούς, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους, να ισχυρίζονται ότι αυτοί θα λύσουν το πρόβλημα το σημερινό της Ελλάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας εύχομαι, κύριε Πατεράκη. Σας ευχαριστώ. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι στη μία ακριβώς οι άνθρωποι που έχω και είναι πολύ σημαντικοί όπως τους είδατε, θα είναι για τα επόμενα 60 λεπτά. Και γι' αυτό θα τους παρακαλέσω για να μιλήσουμε και περισσότερες φορές, να είμαστε όσο πιο σύντομοι στις τοποθετήσεις μας, για να κάνουμε κανένα 2-3 γύρους, να πούμε διάφορα πράγματα. Καλησπέριζω την αγαπητή κυρία Εύα Καηλή. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου, όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο ΠΑΣΟΚ Ελιά. Τι κάνετε, κυρία Καηλή? Όλα καλά. Πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ όλα που είστε καλά, εδώ. Θα δείξει. Να σας πω τι έγινε στο Παρίσι, θα το ξέρετε φίλες και φίλοι. Νεκροί 3 τζιχαντιστές και 4 όμηροι. Οι ειδικές δυνάμεις σκότωσαν τους αδελφούς Κουασί, τους 2 τζιχαντιστές που κατηγορούνταν για τη σφαγή στην εφημερίδα Σαλί Επντό και απελευθέρωσαν Σο, ένα πρόσωπο που κρατούσαν όμηρο, καθώς και έναν άντρα που είχε πάρει ομήρου σε ένα εβραϊκό παντοπολείο, όπου μετά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν ισορροί 4 ομήρων. Μιλάμε για φοβερά 24 ώρα στη γαλλική πρωτεύουσα, σε όλη τη Γαλλία,
και ο τρόμος δεν είχε απλωθεί μόνο στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι. Να σας πω μία είδηση σημερινή, απογευματινή. Ο κύριος Γερούν Ντάισεμπλουμ, είναι ο πρόεδρος του Eurogroup, μας είπε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ είναι εκτός συζήτησης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Το λέω για αυτούς που αρέσκονται στην κινδυνολογία και αυτούς που φέρνουν την καταστροφή στον τόπο. Και κυρίως ότι όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Κτλ. Τα ακούμε κουραστικά αυτά. Ας μας πούνε για προγράμματα, για θέσεις και ας αποφασίσει ο καθένας ψύχρεμα και ήρεμα αυτό θέλει. Η Ελλάδα τις επόμενες δύο εβδομάδες να ακούσει επιχειρήματα με ηρεμία και να αποφασίσει τι θέλει. Θέλω, κύριε Καλοκαιρινέ, να πάμε στη δημοσκόπηση του γερμανικού κρατικού καναλιού, του ARD, αν το διαβάζω και καλά, δεν ξέρω και γερμανικά. Έχει τέσσερις ενδιαφέρουσες κάρτες. Αυτοί κάνανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Να δούμε την κάρτα στο ερώτημα: θα πρέπει η γερμανική κυβέρνηση να συνεχίσει την πίεση στην Ελλάδα για πολιτικές λιτότητας? Μπορούμε να τη δούμε αυτή την κάρτα, να δούμε τι λένε οι Γερμανοί. Να συνεχίζουν να μας πιέζουν κι άλλο. Κοιτάξτε τι λένε οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι. 80% λένε ναι, θα πρέπει η γερμανική κυβέρνηση να συνεχίσει την πίεση στην Ελλάδα για πολιτικές λιτότητας. Μας θέλουν τελειωμένους οι Γερμανοί. Αυτή είναι η υπεποίθηση των Γερμανών πολιτών. Δεύτερη κάρτα πολύ ενδιαφέρουσα, από την ίδια, από το ίδιο κανάλι το γερμανικό. Εάν η Ελλάδα παραβιάσει τους κανόνες του μνημονίου, θα πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη? 60% ναι, 33% όχι. Αυτό δείχνει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών δεν μας θέλει στην Ευρωζώνη. Τρίτη ενδιαφέρουσα κάρτα. Να κουρευτεί το χρέος της Ελλάδας. 68% όχι. Να μην κουρευτεί το χρέος της Ελλάδας. Και τέταρτη πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. Θα πρέπει να διατηρήσει η Ελλάδα το ευρώ. Ρωτάνε για μας τι νόμισμα θέλουμε να έχουμε εμείς. 54% λέει ναι εδώ. Το 54% των Γερμανών πιστεύει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει το ευρώ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Κούλογλου, πριν δούμε τις ελληνικές δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, η γερμανική κοινή γνώμη, έχω την εντύπωση ότι είναι και αυτή επηρεασμένη αρκετά από τα δημοσιεύματα των κίτρινων λαϊκής, λαϊκών εφημερίδων τύπου Bild, οι οποίοι που έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση στη Γερμανία, όπου πιστεύουν ότι οι ίδιοι υφίστανται πολιτικές λιτότητες, διότι και οι Γερμανοί εργαζόμενοι υφίστανται πολιτικές λιτότητες, για να πληρώνουν τους τεμπέλδες, διεφθαρμένους κτλ. Του Νότου, τους Ισπανούς, τους Έλληνες κτλ. Επομένως, είναι μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πολύ φωτογραφικά και χωρίς να έχει υπάρχει προηγούμενη συζήτηση το αίσθημα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, και νομίζω ότι είναι αυτό το αίσθημα που έχει αποτυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων, πάρα πολύ δυσφημιστική, όπως ξέρουμε. Σωστό. Τώρα, από την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι αυτό το θετικό που έχει γίνει με όλη αυτή την ιστορία, είτε με, με τη δημοσκόπηση αυτή, με τα δημοσιεύματα, είτε έτσι είτε αλλιώς, το τελευταίο διάστημα στον τύπο, υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Ότι το ελληνικό θέμα έχει ξαναέρθει στην επιφάνεια. Κάτω από άλλες προϋποθέσεις ήταν κακό αυτό, αλλά επειδή η χώρα έτσι όπως πάει δεν οδηγείται πουθενά, ότι έτσι όπως πήγαινε θα έπρεπε να υπάρξουν και νέες πολιτικές λιτότητες που θα αύξηναν την ύφεση και όλα αυτά, το γεγονός ότι για πρώτη φορά συζητιέται και υπάρχουν άλλοι που λένε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να φύγει από το ευρώ, ότι θα κοστίσει πάρα πολύ ακριβά, ή ότι υπάρχουν άλλοι Γερμανοί που λένε ότι όχι, να τους βγάλουμε αν δεν τηρήσουν τις υποχρεώσεις. Ναι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, το ελληνικό θέμα ξανατίθεται. Και το ίδιο τίθεται όχι μόνο το ελληνικό θέμα γενικώς, αν οι Έλληνες πρέπει να τηρήσουν υποχρεώσεις, αλλά και το θέμα του χρέους. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν και δημοσκοπήσεις για το πρόβλημα του χρέους. Και όπως ξέρουμε, τουλάχιστον αν δεν υπάρξει μια διευθέτηση με κάποιο τρόπο του θέματος του χρέους, ριζική και σοβαρή, η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώνει τα επόμενα 20 χρόνια για να αποπληρώνει το χρέος του σημερινού. Γιώργο Κίρτσο, θα έρθω σε σένα, αλλά πριν να δώσω τρία στοιχεία για να έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση. Αύριο η Αγορά, φίλες και φίλοι, η νέα οικονομική και πολιτική εφημερίδα, κυκλοφορεί και αυτή με μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της MRB. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου της MRB, κύριε Καλοκαιρινέ, που είναι και κυκλοφορεί αύριο με την Αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση προηγείται της Νέας Δημοκρατίας με 3% στην πρόθεση ψήφου και 3,6% στην εκτίμηση ψήφου. Εδώ βλέπουμε και την κάρτα.
Η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρόθεση στο 25,1 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 28,1 και στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,1 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 33,7. Το ΠΑΣΟΚ είναι 4,6 στην πρόθεση ψήφου, 5,5 στην εκτίμηση. Η Ανεξάρτητη 2,6 στην πρόθεση ψήφου, 3,1 στην εκτίμηση. Η Χρυσή Αυγή 4,5 στην πρόθεση ψήφου, 5,4 στην εκτίμηση. Το ΚΚΕ 4,8 στην πρόθεση, 5,7 στην εκτίμηση. Το Ποτάμι 5,7 στην πρόθεση, 6,8 στην εκτίμηση. Η Δημοκρατική Αριστερά 0,9 και 1,9 αντίστοιχα. Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου 2,4 και 2,9. Λαός 1, Ανταρσία 1, άλλο κόμμα 2,8. Αδιευκρίνηστη ψήφος 16,5. Υψηλή η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να δούμε και τη δημοσκόπηση που έχουν αύριο τα παραπολιτικά. Εδώ έχουμε προβάδισμα της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Έχουμε προβάδισμα 4 μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 34,1 χωρίς αυτοδυναμία και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 30%. Τρίτο κόμμα με τη Μέτρων Ανάλυσης σύμφωνα με τη μέτρηση είναι το Ποτάμι με 8,4. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 5,6. Το ΚΚΕ με 5,3. Το ΠΑΣΟΚ με 4,1. Η ΑΝΕΛ με 3,5. Ενώ το νέο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου καταγράφει ποσοστό 2,8. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, λέει αυτή η μέτρηση, πως ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται πρώτος στη δημοφιλία, ενώ η επόμενη μέρα των εκλογών δείχνει ότι μπορεί να προκριθούν λύσεις ακόμα και για οικουμενική κυβέρνηση. Ενδιαφέρουσα και αυτή. Και ερχόμαστε στη δημοσκόπηση του tvxs.gr, που είναι της Παλμός Ανάλυσης που δημοσίευσε το δικό σου site, Στέλιο, όπου εδώ είναι πρώτος στην πρόθεση ψήφου μεν ο ΣΥΡΙΖΑ, με μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες που είδαμε, στις 5,5 μονάδες, αλλά είναι κατά 2 μονάδες πιο χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ από την τελευταία δημοσκόπηση του TVXS που έδινε τη διαφορά στις 7,5 μονάδες. Ναι, που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ, υπάρχει την περασμένη Παρασκευή. Υπάρχει μια μικρή πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και μια άνοδο τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ συγκεντρώνει ποσοστό 28,1, η Νέα Δημοκρατία 22,6, Χρυσή Αυγή 6,7, Ποτάμι 5,5, Κουκουέ 4,3. Και κάτω από το όριο του 3% είναι η Ανεξάρτητη Έλληνες με 2,3. Το ΠΑΣΟΚ με 2,1, πολύ κάτω το ΠΑΣΟΚ εδώ. Κάνει εντύπωση γιατί. Ναι, στην αναγωγή βέβαια περνάει. Έτσι. Περνάει, ναι, αλλά είναι κάτω, είναι ναι, πολύ στην κάτω. Στην πρόθεση ψήφου αυτό. Και πολύ κάτω επίσης και το κίνημα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Παπανδρέου, που είναι στο 1,5 και το λαό στο 1,4. Είδαμε λοιπόν, αγαπητέ κύριε Κίρτσο, τρεις δημοσκοπήσεις. Να ακούσουμε το σχόλιο σας. Ναι. Λοιπόν, ας παράσουμε πρώτα στη γερμανική, την πιο εύκολη. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι δικαιώνει τις εκτιμήσεις μου ότι κούρεμα, ζήτημα κουρέματος δεν τίθεται. Είναι μια επινόηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ακούγεται, χαϊδεύει τα αυτιά των Ελλήνων φορολογουμένων που έχουν τεράστια προβλήματα. Αλλά όπως βλέπετε, έχει διαμορφωθεί η κοινή γνώμη, ιδιαίτερα στη Γερμανία, δεν είναι μόνο στη Γερμανία, που είναι απαγορευτικά αυτά τα ποσοστά. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να αυτοκτονήσει μια γερμανική κυβέρνηση, μια γαλλική κυβέρνηση, μια ιταλική κυβέρνηση, μια ισπανική κυβέρνηση για να διευκολύνει τον ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική του εκστρατεία. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Επομένως, ας επανέλθουμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Άρα, εσείς λέτε κούρεμα γιοκ, αυτό μας λέτε ξεκάθαρα. Δεν το λέω εγώ. Όχι. Η γνώμη δική μου δεν έχει καμία σημασία. Έχει η γνώμη των Γερμανών φορολογούμενων, για παράδειγμα, ναι. που είναι και ψηφοφόροι. Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έβγαλε σχετική ανακοίνωση. Mm-hmm. Δηλαδή η γνώμη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δεν κουρεύει το δικό του αλλά κουρεύει ενδεχομένως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το κουρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν υπάρχει κούρεμα. Όπως λέω χαρακτηριστικά, βρείτε μου ένα κουρέα να πάω να κουρευτούμε. Ποιος δεν θέλει. Ο κύριος Κίρτσος, όπως θα ξέρετε φίλες και φίλοι, είναι ο άνθρωπος που ευθαρσός, έτσι με το θάρρος της γνώμης, όπως τον διακρίνει πάντα. Λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Έρχεται σε σύγκρουση δηλαδή. Εντάξει. Με την επίσημη θέση συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ναι, που λένε ωραία, ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Να σας πω, ολοκληρώνω όμως. Το συμπληρώνω αυτό για να έχουν καλύτερο παζλ. Ναι, αλλά για να μην με ψάχνουν όλοι μαζί τώρα. Ναι. Λοιπόν, το έχετε πει αυτό. Τέτοιες μέρες που βεβαίως το λέω. Αλλά λέτε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Λέει ότι είναι διαχειρίσιμο. Όχι, λέω ότι δεν είναι βιώσιμο, αλλά είτε είναι βιώσιμο είτε δεν είναι βιώσιμο. Πρόκειται να το πληρώσουμε. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα προσφέρονται διάφορες πιστωτικές ευκολίες, διευκολύνσεις στους υπερχρεωμένους Έλληνες, οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Μάλιστα. Δηλαδή σου λένε ότι αν έχεις πρωτογενές πλεόνασμα, αν κάνεις μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά δηλαδή που αρνείται ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα σε πάμε από τα 30 στα 50 χρόνια. Οπότε θα πέσουν τα τοκοχρεωλήσια, τα ετήσια και θα σε διευκολύνουμε να βγεις στις αγορές
όπως βγήκε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία που βάλαν τέλος στα δικά τους μνημόνια, για να χρηματοδοτήσει. Θα χρηματοδοτήσει δύσκολα, με αγωνία θα έλεγα. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια. Πρέπει πρώτα να πάρει μπροστά η οικονομία για να πέσει το χρέος σαν ποσοστού του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αλλά άλλη λύση δεν προσφέρεται. Δηλαδή, μακάρι να μας το χαρίζανε ολόκληρο και να ησυχάζαμε. Αλλά όταν βέβαια το σχηματίζαμε το χρέος, δανειζόμασταν για συντάξεις, μισθούς, αυξήσεις, είχαμε τρελαθεί, είχαμε μπει στην ΟΝΕ και κάναμε παροχές. Τα έγραφα εγώ τότε, δεν μου δίνει κανένα σημασία. Τώρα, πάμε στις ελληνικές δημοσκοπήσεις. Οι ελληνικές δημοσκοπήσεις δίνουν ένα σαφές προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι παλεύεται αυτή η δύσκολη περίοδο. Τι εννοείτε, κάντε το λίγο πιο λιανά, το παλεύετε. Παλεύεται σε δύο είναι οι δεξαμενές, οι οποίες μπορεί να αντλήσει την τελική ευθεία η Νέα Δημοκρατία. Παλεύετε με στόχο την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, εννοείτε. Δημοκρατίας, πιστεύετε κάτι τέτοιο, κύριε Κίτσο? Πιστεύω ότι παλεύεται. Λοιπόν, πρώτον, η συσπήρωση των ψηφοφόρων των μικρότερων δεξιόστροφων ή ακροδεξιών κομμάτων. Γιατί αυτοί τι κάνανε, έχουν ένα πολιτικό αμάρτημα στην αντίληψη πολλών ψηφοφόρων τους. Λέγοντας όχι στο Σταύρο Δήμα, δίνουν τη μεγάλη πολιτική ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια είναι αριστερόστροφος. Αυτό είναι αντιπαθές για ένα μέρος της βάσης της Χρυσής Αυγής, ένα μέρος της βάσης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ένα μέρος της βάσης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, αν και δεν έπαιξε ρόλο σε αυτή τη φάση στη Βουλή. Επομένως, μπορεί να κάνει μια δεξιά συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία για να διευκολυνθεί. Και το άλλο, έτσι, είναι ευάλωτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε να μια παρατήρηση. Ναι, τώρα, επειδή είστε άνθρωπος πολύ έμπειρος και διαβάζετε πολύ καλά τις δημοσκοπήσεις κτλ. Αν σας λέγαμε να μας πείτε τι πιθανότητες δίνετε να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, τι θα λέγατε? Επειδή το είπα, μου το θέσανε αυτό στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Α, ναι, δεν το ήξερα. Ναι. Και εκεί πέρα που κάναμε συνεδρία της πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επειδή υποθέτω ότι δεν υπάρχουν μυστικά. Είπα 25-30%. 25-30%, μάλιστα. Ναι, είπα επίσης ότι γύρω στο 50% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει και γύρω στο 20-25% εξήγησα στους Ευρωπαίους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε ολομέλεια ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ακυβερνησίας, δηλαδή να ψάχνουμε την κυβέρνηση με ένα περίεργο εκλογικό νόμο που έχουμε. Άρα είστε δηλαδή και εσείς σε αυτό που λέει ο κόσμος που ψηφίζει τώρα στις δημοσκοπήσεις που λέει τη γνώμη του, εν πάση περιπτώσει, στην παράσταση νίκης που είναι το 68%. Η παράσταση νίκης ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σας πω ποιο είναι το αδύνατο σημείο του ΣΥΡΙΖΑ και προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που παρακολούθησα στις τηλεοπτικές εκπομπές. Νομίζω στον Α παρακολούθησα μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Λέει. Προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, παράσταση νίκης υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά. Λέει τι πιθανότητες έχει να αλλάξει την οικονομική πολιτική. Έχει πιθανότητες να αλλάξει την οικονομική πολιτική. 29,5%, δηλαδή κάτω 30%, λέει ναι, θα την αλλάξει, άρα θα περάσουμε καλά. 65,1% των ερωτηθέντων λένε δεν μπορεί να την αλλάξει, διότι τα πράγματα είναι σε ένα πλαίσιο. Επομένως, αυτά που λέει μάλλον δεν ισχύουν. Και το άλλο. Σας δημιουργεί, λέει, ελπίδα ή για κάτι καλύτερο η ενδεχόμενη έλευση, πολύ πιθανή έλευση του ΣΥΡΙΖΑ. 34,5% είναι της ελπίδας. 51,5% είναι της ανησυχίας, δηλαδή ότι η ενδεχόμενη επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον θα δυσκολέψει την κατάσταση. Επομένως, δεν έχει πείσει στο ξεκίνημα που πρέπει να δημιουργήσει μια δυναμική. Βλέπουμε κάτι καχεκτικά ποσοστά, άσχετα τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε μια αποδοχή της οικονομικής τους πολιτικής. Βλέπουμε ότι δημιουργεί περισσότερη ανησυχία παρά ελπίδα. Άρα, πού πάει? Για να δούμε. Πάμε στην κυρία Ευακαλή. Σας έχει πλαγιοκοπήσει άσχημα το νέο κόμμα του Παπανδρέου, έτσι φαίνεται, κυρία Καηλή. Τα ποσοστά δεν νομίζω να σας χαρίζουν χαμόγελα πολλά στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι περάσαμε, αντί να αντιμετωπίζουμε τις εθνικές εκλογές, αντιμετωπίσαμε και μία απόπειρα διάσπασης, θα έλεγα ότι φαίνεται ότι αντέξαμε και μάλιστα βλέπω και μία δυναμική συσπήρωσης από τον κόσμο που θέλει να δείξει ότι η παράταξη είναι εδώ και μάλιστα και από νέο κόσμο, όπως θα δείτε και αύριο στα ψηφοδέλτιά μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ δύσκολα, μια πολύ δύσκολη κίνηση, αλλά είναι μια κίνηση που φαίνεται ότι μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς αυτή τη στιγμή γυρνάμε στο πολιτικό παιχνίδι πάλι, καθώς τελειώσαν τα ψηφοδέλτια, έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, έχει ξεπεραστεί η πρώτη δυσκολία και αρχίσουμε να συζητάμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές και γιατί να ψηφίζει κάποιος ΠΑΣΟΚ, γιατί να ψηφίζει οποιοδήποτε κόμμα και τι περιμένουμε να γίνει την επόμενη μέρα. Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα, οι απαντήσεις νομίζω ότι είναι και σαφές και έχουν και μια βαθιά υπευθυνότητα ευθύνη και δίνουν και μια ασφάλεια για το τι μπορεί να συμβεί
ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ποιος θα είναι το πρώτο κόμμα, εγώ δεν πιστεύω την αναστρέψιμη διαφορά που βλέπουμε, καθώς είμαστε και στην κοινωνία και έχουμε, αν θέλετε, αλλά βλέπετε και εσείς το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, Ναι, όποιος δεν το βλέπει, νομίζω δεν βλέπει καλά αυτή τη στιγμή. Φράγια γυαλιά ήλιου. Εκτός αν γίνει τις επόμενες 15 μέρες κάτι συγκλονιστικό και αντιστραφεί όλο αυτό. Αυτό βέβαια έχει το εξής ανησυχητικό σενάριο. Αν η πολιτική που θα ακολουθήσει ο κύριος Σαμαράς, καταλαβαίνοντας αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι θα θελήσει να απολώσει περισσότερο τα πράγματα και να πάει σε δεύτερες εκλογές, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτό είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα και λυπάμαι πολύ αν αυτό συμβαίνει, γιατί εγώ αυτό διακρίνω. Ναι. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να μπορέσει να είναι και το ΠΑΣΟΚ σε μια καλή θέση, στην τρίτη θέση. Την τρίτη θέση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να την έχει η Χρυσή Αυγή. Στόχος δηλαδή του ΠΑΣΟΚ είναι η τρίτη θέση. Αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη θέση. Μάλιστα. Περάσαμε δύσκολα. Αν δεν είχαμε τη διάσπαση αυτή, θα ήταν δεδομένη η τρίτη θέση, όπως βλέπετε και διαπιστώνετε. Πόσο σας στεναχώρησε η αρπαγή εντός εισαγωγικών η λέξη της κυρίας Γκερέκου από το Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ το ύφος και το ήθος αυτής της κίνησης, γιατί δείχνει ίσως αυτό που σας λέω, ότι γίνεται μια προσπάθεια να πάμε και σε δεύτερες εκλογές, να έχουμε περισσότερα κόμματα μέσα, να είναι πιο εύκολο το παιχνίδι για τον κύριο Σαμαρά και μάλιστα να αντισταθμίσει κάποιες ακροδεξιές φωνές που ακούσαμε τελευταία και μάλιστα με αφορμή ένα λάθος συμβάν, ένα τραγικό, τρομοκρατικό περιστατικό στη Γαλλία, να το εκμεταλλευόμαστε για την εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Για μένα λοιπόν ήταν λάθος, προσπάθησε να το αντισταθμίσει. Βλέπουμε τοπική ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας ξαφνικά, έτσι. Τι βλέπετε? Βλέπω με τοπική. Έχει ξεκινήσει μεγάλος καυγάς ανάμεσα στη Σαμαρά, Βενιζέλο, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Τι με τοπική, νομίζω ότι. Δηλαδή η πρώτη κυβερνητική εταίρη ξαφνικά γίνανε εχθροί. Ξέρετε τι με στεναχωρεί? Με στεναχωρεί γιατί αδικούμαστε ως προς το ότι αυτές οι κόντρες υπήρχαν και εσωτερικά. Απλώς όταν κάποιος σέβεται την προσπάθεια που κάνει η χώρα και δεν τις βάζει στη βιτρίνα για να κάνει μικροπολιτικά παιχνίδια, αυτό θεωρείται ότι είχαμε χάσει τις διαχωριστικές μας γραμμές. Αισθάνεστε δηλαδή ότι σας πούλησε με την κίνηση αυτή ο Σαμαράς? Αισθάνεστε δηλαδή πουλημένοι, πώς να το πω? Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό. Αυτό δεν το θεωρώ ηθικό. Θεωρώ ότι είναι ένα μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Δείχνει μια συμπεριφορά και έναν τρόπο που θα πρέπει να κριθεί και πολύ αυστηρά μάλιστα από τον κόσμο, αλλά και των βουλευτών οι οποίοι επέλεξαν να συνδιαλλαγούν με αυτόν τον τρόπο τελευταία στιγμή, όταν έχουν βγάλει τη Δευτέρα μία επιστολή που λέει θα είμαι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Γκέρα έγραφε αυτό, έτσι. Μεσολαβούν τα φώτα και την επόμενη μέρα μας λέει θα είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαξε λοιπόν ιδεολογικά. Η Φώτης λέει ο κύριος Καλβατζής. Ούτε τον φώτο. Ο κύριος Καλβατζής λέει, δεν λέω εγώ. Λοιπόν, άρα από τη μία μέρα στην άλλη ούτε οι ιδεολογίες άλλαξαν, ούτε μπορεί να κατηγορήσει ότι ήταν μια πολιτική δεξιά, οπότε πήγε πιο δεξιά. Συνεπώς, το διακύβευμα τι είναι, ότι την πείραξε η διάσπαση και προσπάθησε να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Μάλλον έχετε δίκιο. Και εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς γιατί την έκανε. Όχι, έχουν γίνει πολύ προσωπικά τα πράγματα. Άλλοι λένε ότι την έκανε για την πάρτη της στην κίνηση. Ναι, ακριβώς. Προσωπικό συμφέρον και ιδιοτέλεια. Δυστυχώς είναι νοσηρό το πολιτικό κλίμα αυτή τη στιγμή και εγώ λυπάμαι πολύ γιατί ως ψηφοφόρος θα αισθανόμουν ότι έχω πολλά διέξοδα και ως νέος άνθρωπος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δω που θα εμπιστευτώ το μέλλον μου. Οπότε θα προσπαθούσα να τουλάχιστον να βρω τι μπορεί να με οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή πορεία και να ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν. Με πολλή δουλειά. Πάμε στον κύριο Σπύρο Χαλβατζή να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Χαλβατζή, για τις δημοσκοπήσεις. Το ΚΚΕ εμφανίζεται σταθερό. Στόχος σας, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι και η τρίτη θέση. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν για να διαμορφώνουν και κλίμα. Δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, η κάλπη είναι κάλπη. Εμείς δίνουμε τη μάχη, παίρνουμε υπόψη μας και τις δημοσκοπήσεις και βεβαίως αυτές οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται έχουν πολύ μεγάλες διαφορές με αυτές που δεν δημοσιεύονται. Αυτά για τα έχετε κάτι υπόψη σας να μας πείτε για τις κρυφές? Όλοι έχουν υπόψη τους και μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Όλοι έχουν υπόψη τους και πραγματικές δημοσκοπήσεις σε δημοσίευτες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, δημοσκοπήσεις στη Γερμανία. Κοιτάξτε να δείτε. Και εκεί διαμορφώνουν κλίμα και εκεί θέλουν να περάσουν τη δική τους αντίληψη. Την κυριαρχία των μονοπωλίων της Δυτικής Ευρώπης, της Γερμανίας. Ναι. Και κοιτάξτε, η μεν για το κούρεμα, η δε για την επιμήκυνση. Εμείς έχουμε μιλήσει καθαρά. Το χρέος δεν είναι του ελληνικού λαού. Και διαφωνώ κατηγορηματικά με τον κύριο Κύρτσο, που λέει προηγουμένως τι, ότι δανειζόμαστε για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις.
Ποτέ δεν δανειστήκαμε για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις και σήμερα που δανειζόμαστε, δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τοκοχρεωλήσια και τόκους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή όλα αυτά που δανειζόμαστε πάνε στα δάνεια. Όλα αυτά πάνε. Είναι όλα λογιστικά. Δεν έρχεται τίποτα εδώ. Ναι. Και τρίτον, εδώ έχουμε μια πραγματικότητα, κύριε Λιάτσο. Πραγματικότητα είναι σκληρή. Πάρθηκαν αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα. Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, κοινωνικές παροχές, δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, για την πρόνοια. Όλα αυτά ακροτηριάστηκαν. Και ακροτηριάστηκαν με συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες θα ισχύουν και την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά γιατί θέλαν να πέσει η τιμή της εργατικής δύναμης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την επόμενη μέρα, στις 26 του Γενάρη, τα προβλήματα θα είναι παρόντα. Και επειδή πολλά λέγονται τώρα, θα φύγει η Τρόικα, θα φύγει το μνημόνιο, τα πάντα θα φύγουν. Αλλά τα μέτρα θα μείνουν. Και τα μέτρα χρειάζονται πάλι. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί σε αποφασιστική ενίσχυσή του, ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Και όλη αυτή η κινδυνολογία ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Θα υπάρχει κυβέρνηση γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι. Και όλες αυτές οι μετακινήσεις, οι μεταγραφές, οι μετατοπίσεις από το ένα κόμμα στο άλλο, τι δείχνει? Δείχνει ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία συμφωνία στα στρατηγική σημασία ζητήματα, ναι, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, ο κύριος Τσίπρας το εδήλωσε καθαρά. Είναι δεδομένη η χώρα μας στο ΝΑΤΟ, είναι δεδομένη η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, η κινδυνολογία που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία, ότι άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανατραπούν τα πάντα, τίποτα απολύτως δεν θα ανατραπεί. Έχει δώσει διαβεβαιώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι μία τα παντού. Ίδια. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία είναι περίπου ίδιο πράγμα, λέτε? Όχι, δεν είναι ίδιο πράγμα, ναι, αλλά συμφωνούν στη στρατηγική. Και όταν συμφωνείς στους βασικούς πυλώνες του αστικού πολιτικού συστήματος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική, η οικονομική ανάπτυξη που υπόθηκε και προηγουμένως, είπατε και εσείς ηγητικά, 40 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ποια πολιτική εφάρμοσαν? Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων. Αυτή η πολιτική έχει την πρώτη κύρια και αποκλειστική ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Και υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Mm-hmm. Είδαμε τώρα βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν τα μνημόνια. Συντάσσονται σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άλλοι που καταψήφισαν τα μνημόνια συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε τώρα και έτσι θα ξεκινήσω από τον Γιώργο τον Κυρίτση, τον συνάδελφό μου. Εάν ενοχλεί κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ Γιώργο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, αυτό που είπε ο κ. Χαλβατζής, που ψηφίσανε μνημόνια, τώρα τους βλέπουμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα κόσμος ενοχλείται από τις Α ή τις Β επιλογές. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να έχουμε την πολυτέλεια να ενοχλούμε. Θα θέλω να κάνω τα εξής 4 σύντομα σχόλια σχετικά, ναι, με το γερμανικό γκάλουπ. Γνωρίζουμε όλοι ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένη στο στερεότυπο το οποίο δημιούργησε σχετικά με την Ελλάδα και με τον Νότο και με το οποίο πήγε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μια πλήρη αποτυχία του προγράμματός της, το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, και έχουμε και σφήνα δεξιά από την γερμανική κυβέρνηση, την εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα κόμμα το οποίο στην ουσία προτείνει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έξοδο στην ουσία της Γερμανίας από το ευρώ. Οι εκλογικοί κύκλοι στην Ευρώπη δεν ταυτίζονται καλός ή κακός. Η Γερμανία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή, και το γνωρίζει και η κυρία Μέρκελ και γι' αυτό έχει αυτή την συνεχή παλινδρόμηση, την ευκαιρία να πάει σε έναν έντιμο συμβιβασμό για το χρέος. Μια ευκαιρία την οποία δεν θα την έχει σε 3 χρόνια, όταν θα έχει εκλογές με μια δεξιά αντιπολίτευση. Αυτό της το λένε άλλωστε και οι πράσινοι, της το λένε και οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι, τουλάχιστον από όσους βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, συμφωνούμε ότι το Brexit είναι μια μπούρδα, δεν παίζει. Το τρίτο είναι οι δημοσκοπήσεις. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τις δημοσκοπήσεις, χωρίς να έχω εικόνα εάν η εκτίμηση ψήφου είναι με αναγωγή στα έγκυρα ή με κατανομή των αναποφάσιστων, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνουν
δείχνουν και οι τρεις δημοσκοπήσεις που είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα όρια της αυτοδυναμίας, έχοντας ακόμα αρκετή δυναμική, διότι ξέρουμε ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες των εκλογών το κόμμα το οποίο προηγείται έχει την τάση να αυξάνει και τη συσπήρωσή του και να τραβάει κόσμο. Το τέταρτο το οποίο θέλω να πω είναι να διαφωνήσω με κάτι που είπε ο κύριος Χαλβατζής σχετικά με το χρέος ότι δεν είναι του λαού. Αυτό ισχύει εν μέρη, διότι κομμάτι του χρέους πήγε στις μίζες, κομμάτι του χρέους έχει δημιουργηθεί με θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν βγάλει διάφορα λαμόγια στην Ελβετία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει τον λόγο αυτά να τους χαριστούν. Και πιστεύουμε ότι και το ΚΚΕ διαφωνεί να τους χαριστούν αυτά τα πράγματα. Να μην χαριστεί τίποτα. Εντάξει, άρα αυτό το χρέος είναι ένα χρέος που πρέπει να το πληρώσουν οι πλούσιοι, όχι κανένας. Για να το πληρώσει το κομμάτι. Κεφάλαιο, τι είναι. Συμφωνούμε, εντάξει. Συμφωνούμε απολύτως. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πατεράκη. Κατεβαίνει με το κόμμα τελεία. Το κόμμα αυτό, αγαπητέ κύριε Πατεράκη, δεν καταγράφεται καθόλου δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, αυτό σας προβληματίζει καθόλου. Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, κύριε Γιάτσο. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι η πρώτη φορά που μετέχω σε τέτοιο τηλεοπτικό πάνελ, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ναι. Όπως δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Εσείς με τι ασχολείστε? Κανένας. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Και έχω κάνει παρέτηση 2 του μήνα προκειμένου να μετάσχω σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Όπως δεν είναι κανένας επαγγελματίας πολιτικός από αυτούς που μετέχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος που ανακοινώθησαν σήμερα. Κανένας, το τονίζω, κανένας. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ίσως να μην έχω ανεπτυγμένο το πολιτικό κριτήριο, έχω όμως έντονα ανεπτυγμένο το κοινωνικό κριτήριο. Και σας λέω με βεβαιότητα ότι την Κυριακή το βράδυ στις 25 οι εκλογολόγοι και οι δημοσκόποι θα τρίβουν τα μάτια τους και θα ψάχνουν να δουν για ποιο λόγο πέσαν έξω πάλι, όπως συμβαίνει συνέχεια τις τελευταίες εκλογές. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, οι δημοσκοπήσεις που είδαμε είναι πανελλαδικές? Είναι πανελλαδικές, βέβαια. Και με μεγάλα δείγματα όλες. Και με μεγάλα δείγματα. Εσείς πιστεύετε? Εγώ είμαι δηλαδή σίγουρος, ότι... Εγώ είμαι, ναι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ειδικά στην επαρχία, αλλά και στα αστικά κέντρα, εκτιμώντας ο λαός την κατάσταση που υπάρχει, θα δώσει τη δυνατότητα σε κόμματα μικρά και ειδικά στην τελεία να μπει και αυτό στη Βουλή για να παίξει καθοριστικό ρόλο, διότι πλέον έχει απογοητευτεί από όλα αυτά που βιώνει και η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το ξέρουμε. Μάλιστα. Καλά. Τώρα, αυτοί που μας έφεραν, συγγνώμη, ναι. Αυτοί που μας έφεραν 40 χρόνια σε αυτή την κατάσταση και αυτό το ζω κάθε μέρα στη συναλλαγή μου με τον κόσμο, κύριε Λιάτσο, αυτοί προσπαθούν να μας βγάλουν απ' έξω. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Πρακτικά δεν είναι εφικτό. Πουθενά δεν ισχύει. Αυτός που έκανε το φόνο να προσπαθεί να τον ξαναγυρίσει στη ζωή αυτό που. Μάλιστα. Τον τελείωσε. Λοιπόν, δεν γίνεται. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχει έρθει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, μήνυμα από έναν τηλεθεατή μας, τον κύριο Γιάννη. Λέει, πάνω λες αυτά με τις δημοσκοπήσεις που μας έδωσε το κρατικό κανάλι της Γερμανίας. Γιατί δεν κάνει, λέει, μια δημοσκόπηση ένα ελληνικό κανάλι για το αν πρέπει να δώσουν οι Γερμανοί το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Μας δίνεται μια πολύ ωραία ιδέα. Γιατί ξέρουμε την απάντηση, μάλλον. Ξέρουμε την απάντηση. Πάμε σε διαφημίσεις σε 2 λεπτά. Να σας θυμίσω ότι στη μία ακριβώς θα είναι απέναντί μου ζωντανά η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Διαφημίσεις σε 2 λεπτά και πάλι μαζί.